η ανθρωπιά των αστυνομικών. Επιβεβαιώθηκε για ακόμα μία φορά. Οι άνθρωποι και οι αστυνομικοί του αγόρασαν σοκολάτες. Πρόλαβαν να το ηρεμήσουν το παιδί. Θα μας πει περισσότερα ο κύριος Γιώργος Πικράκης. Είναι μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου και επικεφαλής της συγκεκριμένης ομάδας. Κύριε Πικράκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα και σας ευχαριστώ που αναδεικνύετε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Είναι υποχρέωσή μας, κύριε Πικράκη, είναι υποχρέωσή μας. Αυτό έλειπε να μην αναδείξουμε τέτοιου είδους θέματα. Για όσους δεν γνωρίζουν, για τους τηλεθεατές, αναφέρομαι πώς έγινε το περιστατικό, να μπούμε λίγο στο κλίμα. Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ τους συναδέλφους μου, με τους οποίους έχω την τιμή και υπηρετώ στην ίδια υπηρεσία, για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν αυτό το περιστατικό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Πολλές φορές είναι τέτοια περιστατικά είναι και μέρος της καθημερινότητας της υπηρεσιακής μας. Έχουν γίνει και άλλες φορές, πλην όμως αυτή τη φορά έτυχε να λάβει και μια δημοσιότητα από μια φωτογραφία ενός πολίτη. Οι συνάδελφοί μας της ομάδας Δίας, διερχόμενοι από το πάρκο Θεοτοκοπούλου, από ένα πολίτη ενημερώθηκαν ότι υπάρχει ένα παιδί σε ένα χαρτόκουτο. Πλησίασαν, όντως διαπίστωσαν ένα τρίχρονο κοριτσάκι να είναι μέσα στο χαρτόκουτο, το οποίο δεν φορούσε σχεδόν καθόλου ρούχα, αναλογικά με το κρύο που επικρατούσε. Του πρόσφεραν απλόχερα τη φροντίδα τους, τον ντύσαν, του βάλαν παπουτσάκια, του πήραν μια σοκολάτα από το περίπτερο, το πήραν αγκαλιά, διότι όλοι οι συνάδελφοι έχουν οικογένειες, έχουν μικρά παιδιά. Ψάξαν τους γονείς, ευτυχώς σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έφτασε ο πατέρας, ο οποίος συνελήφθη για ένα πολύ σημαντικό αδίκημα που είναι η έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Δυστυχώς η συγκεκριμένη οικογένεια έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις τοπικές αρχές με άλλα πολύ σοβαρά αδικήματα και θα πρέπει οι κοινωνικές υπηρεσίες να σκύψουν πάνω σε αυτή την οικογένεια που έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές. Και πλέον ο πατέρας βρέθηκε και στα δικαστήρια, δικάστηκε με την ποινή 15 μήνες φυλάκιση. Πολύ σωστά. Πλην όμως θα πρέπει η πολιτεία και η τοπική κοινωνία και οι τοπικοί φορείς να δουν τι θα γίνει με αυτά τα 7 παιδιά. Διότι δυστυχώς η οικογένεια αυτή δεν μπορεί να τους παρέχει αυτά. Πολύ καλά κάνει ο κύριος Πικράκης και το αναφέρει. Η οικογένεια. Είναι και η κοινωνική οπτική, καλές οι ποινές, πολύ σωστά, αντανακλαστικά της δικαιοσύνης. Ωστόσο, πρέπει να βρεθεί λύση και με το μέλλον των συγκεκριμένων παιδιών, πρώτα γονείς και μετά αστυνομικοί. Είναι η φράση των ίδιων των αστυνομικών που βρήκαν και διαχειρίστηκαν το περιστατικό. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς νιώθει ένας γονέας, ένας αστυνομικός που καλείται να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο περιστατικό. Δεν είναι λίγες φορές που αντιμετωπίζουμε περιστατικά και τα φέρνουμε και μέσα στο σπίτι μας. Μπαίνουμε πολλές φορές στη θέση γονέων ή βλέποντας παιδιά, βλέπουμε στο πρόσωπό τους τα δικά μας παιδιά. Επίσης δεν είναι λίγες φορές που έχουν διανυκτερεύσει ανήλικα παιδιά σε αστυνομικά τμήματα, διότι οι γονείς τους δεν μπορούν να τα φροντίσουν και έχουν γίνει περιστατικά μέσα στη νύχτα και περιμένουμε να έρθει το πρωί ώστε να ανοίξουν οι κοινωνικές δομές, διότι το βράδυ λειτουργεί μόνο η ελληνική αστυνομία. Δεν είναι λίγες φορές που ακόμα και κακοποιημένες γυναίκες έχουν διανυκτερεύσει αστυνομικά τμήματα διότι φοβούνται να πάνε στο σπίτι τους. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Δυστυχώς δεν παίρνουν δημοσιότητα, γιατί όπως λέμε εμείς συγκαθημιλόμενοι, δεν πουλάει και τόσο πολύ το καλό πρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας. Πλην όμως τα τελευταία χρόνια γίνει μια μεγάλη στροφή. Έχουμε πάρει πολύ αγάπη από τους συμπολίτες μας. Έχουμε δώσει αγάπη. Και σίγουρα η είδηση αυτή έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου πανελλαδικά. Πανελλαδικά. Ακριβώς αυτή η συγκινητική κίνηση, η ευαισθησία των αστυνομικών. Δεν ξέρω αν το κοριτσάκι δόθηκε στη μητέρα του αμέσως μετά το περιστατικό αυτό. Το κοριτσάκι το πήρε η μητέρα του, αφού ο πατέρας ακολούθησε τη διαδικασία του αυτοφόρου. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, είναι μια γνωστή οικογένεια στις αρχές. Ναι. Μας είχε απασχολήσει πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς αυτά τα παιδάκια δεν θα έχουν την καλύτερη τύχη στα χέρια αυτών των γονέων και θα πρέπει, αφού έγινε και αυτό το περιστατικό, έχουν γίνει και παλαιότερα σχετικά έγγραφα από τις αστυνομικές υπηρεσίες, θα πρέπει οι κοινωνικοί φορείς να ασχοληθούν με αυτή την οικογένεια, ώστε τα παιδάκια αυτά να έχουν το καλύτερο μέλλον που τους αξίζει. Μάλιστα. Αξίζουν τέτοιες εικόνες, σαφώς.
να βλέπεις ένα παιδάκι μόνο του μέσα σε μια χαρτόκουτα. Εντάξει, τι να πούμε τώρα, δεν έχουν λόγια. Κύριε Πικράκη, ένα πολύ μεγάλο μπράβο και σε εσάς προσωπικά και στους συναδέλφους σας. Να επαναλάβω, ο κύριος Πικράκης είναι επικεφαλής της συγκεκριμένης ομάδας. Να σας ευχαριστήσω πολύ.